Αμερικανικό νοσοκομείο στο Λάντσχουτ, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά σε ολόκληρο τον κόσμο, με 1.200 εργαζόμενους. Εκεί γίνονται τηλεεγχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι ένα νοσοκομείο με την τελευταία λέξη της τεχνικής. Αύριο θα έχουν την ευκαιρία οι οικοί των τριών στρατιωτών να έρθουν και να συναντηθούν για πρώτη φορά με τα παιδιά τους. Να επισημάνουμε ότι πρόκειται για μια καλή κίνηση του Ιουγκοσλάβου Προέδρου, που δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητη. Δεν θα πρέπει να μείνει απαρατήρητη από το ΝΑΤΟ και τους Αμερικανούς. Ήδη οι Γερμανοί παρατηρητές επισήμαναν την αργοπορία με την οποία ο Κλίντον απευθύνθηκε στην κοινή γνώμη για να ευχαριστήσει τον Τζέσι Τζάκσον. Και βεβαίως τώρα θα πρέπει να απαντήσει, θέλοντας να ελπίζω, για την υπόθεση της ειρήνης στα Βαλκάνια. Δημήτρη. Ειρήνη, για τους Γερμανούς τι σημαίνει, για να έχουμε και την πρώτη αντίδραση από ευρωπαϊκό κράτος, αυτή η κίνηση του Μιλόσεβιτς? Τι μπορεί να σημάνει μάλλον για τις εξελίξεις στη Ιουγκοσλαβία? Καταρχήν, όλες οι κυβερνήσεις, και η γερμανική και του Λονδίνου και της Ρώμης, χαιρέτησαν αυτή την κίνηση. Βεβαίως το Λονδίνο έσπευσε να υπογραμμίσει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν με αμύωτη. Εδώ θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η απελευθέρωση των Αμερικανών στρατιωτών αποτελεί τη μία καλή είδηση. Έχουμε και μία δεύτερη. Αυτή μας έρχεται από τη Βιέννη. Πρόκειται για μία συνάντηση που έγινε πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας με Αμερικανούς βουλευτές, Ρώσους βουλευτές και έναν έμπιστο επιχειρηματία του Μιλόσεβιτς. Λίγο μετά την άφιξη των Αμερικανών στρατιωτών εδώ στη Γερμανία, βγήκαν στη δημοσιότητα λέγοντας ότι κατέληξαν σε ένα νέο σύμφωνο ειρήνης, το οποίο καταρχήν περιλαμβάνει τους 5 όρους του ΝΑΤΟ που έχει θέσει στο Μιλόσεβιτς. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι το Βελιγράδι φαίνεται να αποδέχεται τις δυνάμεις ενόπλων για το Κωσυφοπαίδιο. Το σχέδιο αυτό το γνωρίζει, όπως φαίνεται, και ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο. Αύριο ο Ρώσος κύριος Τσερνομίρδιν θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον κύριο Κλίντον. Ο κύριος Κλίντον φτάνει την Τρίτη στις Βρυξέλλες. Την Τετάρτη θα τον έχουμε εδώ στη Γερμανία. Και ελπίζω ότι αυτός ο νέος γύρος διπλωματικών προσπαθειών να αποδειχθεί ευίωνος, να καρποφορήσει για την υπόθεση της ειρήνης στα Βαλκάνια. Ασφαλώς όλοι το ελπίζουμε, Ειρήνη. Κάτι βλέπουμε ότι κινείται και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, αυτά από την Ευρώπη, από τη Βόνη και την Ειρήνη Αναστασοπούλου. Όμως αντιφατικά είναι τα μηνύματα από τις ΗΠΑ. Ενώ η ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία είπε ότι είναι καιρός να δοθεί μια ευκαιρία για την ειρήνη, ο εκπρόσωπος του State Department επέμεινε ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν. Τα τελευταία γεγονότα όμως στη Ιουγκοσλαβία, όπως μεταστρέφουν το κλίμα στις ΗΠΑ. Ο Ρώσος προεδρικός απεσταλμένος Βίκτορ Τσερνομίρδιν φτάνει αύριο στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον πρόεδρο Κλίντον, ενισχύοντας τις ελπίδες για εξέβρεση διπλωματικής λύσης στο πρόβλημα. Την ίδια ώρα, η απελευθέρωση των τριών στρατιωτών, η απώλεια δύο ναδοϊκών αεροσκαφών και η εικόνα και άλλων αμάχων θυμάτων που προκάλεσε ο βομβαρδισμός του λεωφορείου έχουν φέρει σε δύσκολη θέση την Ουάσιγκτον. Η πρώτη σελίδα της σημερινής Washington Post δείχνει κατά τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την κατάσταση αυτή. Μια τεράστια φωτογραφία του Τζέσι Τζάκσον να κρατά το χέρι του Σλόμποντα Μιλόσεβιτς και του Ιουγκοσλάβου Υπουργού Εξωτερικών Γιοβάνοβιτς, και όλοι μαζί να προσεύχονται. Είναι μια εικόνα που αξίζει πραγματικά χίλιες λέξεις, αφού σε συνδυασμό και με τον τίτλο που τη συνοδεύει, ο οποίος αναφέρει επιλέξει ότι η Σερβία απελευθερώνει τους τρεις Αμερικανούς εχμαλώτους, καταρρίφθει την προσπάθεια του Λευκού Οίκου και του ΝΑΤΟ να δαιμονοποιήσουν τον Σλόμποντα Μιλόσεβιτς. Όλα αυτά την ώρα που δημοσκόπηση που δημοσιεύεται στο αυριανό τεύχος του περιοδικού Newsweek δείχνει ότι την τελευταία εβδομάδα η υποστήριξη στην πολιτική του κ. Κλίντον στη Ιουγκοσλαβία έχει μειωθεί κατακόρυφα από 55 σε 46%. Από την Ουάσιγκτον για τον Αντένα, Αθανάσιος Έλλης. Κρίσιμες ασφαλώς θεωρούνται όσα γίνονται στο προσκήνιο και το παρασκήνιο, και προπαντός η αυριανή συνάντηση Κλίντον Τσερνομίρδιν στην Ουάσιγκτον. Οι επαφές του ειδικού απεσταλμένου της Ρωσίας γίνονται μάλιστα την ώρα που ο Σλόμποντα Μιλόσεβιτς επιδεικνύει μια πιο διαλλακτική στάση, μετά μάλιστα και την απελευθέρωση των τριών Αμερικανών. Θα συνεχιστεί ο πόλεμος ή θα επικρατήσει η ειρήνη? Το ερώτημα αυτό γίνεται όλο και πιο επίκαιρο τα τελευταία 24 ώρα, καθώς ο Ιουγκοσλάβος πρόεδρος Σλόμποντα Μιλόσεβιτς βομβαρδίζει την Ουάσιγκτον με ειρηνευτικές προτάσεις, τις οποίες ενίσχυσε με την απελευθέρωση των τριών Αμερικανών εχμαλώτων.
Ο Σλόμπολαν Μιλόσεβιτς, μάλιστα, σε συνέντευξή του σε αμερικανική εφημερίδα, παραδέχθηκε ότι στο κοσυφοπέδιο έγιναν άσχημα πράγματα, όπως έγιναν και από τις δύο πλευρές, στον πόλεμο του Βιετνάμ ή γίνονται σε κάθε πόλεμο, δηλώνοντας ότι δεν είναι ούτε άγγελοι ούτε διάβολοι. Ενώ στην ειρηνευτική του πρόταση των 6 σημείων δέχθηκε για πρώτη φορά την παρουσία ελαφρά οπλισμένης ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στο κοσυφοπέδιο. Ίσως είναι οι απώλειες σε άψυχο και έμψυχο υλικό αυτές που οδήγησαν τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς να προτείνει την ταυτόχρονη αποχώρηση των 90.000 Γιουγκοσλάβων στρατιωτών και των ατοικών δυνάμεων, τη διακοπή των εχθροπραξιών και την επιστροφή όλων των προσφύγων. Ίσως οι συνεχώς αυξανόμενες απώλειες και η καταστροφή της βιομηχανικής υποδομής της χώρας, όπως δύο δηληστήρια πετρελαίου, οι 25 γέφυρες δρόμων και σιδηροδρόμων, οι 17 αναμεταδότες που καταστράφηκαν, καθώς και οι τρεις χειρότερες περιπτώσεις βομβαρδισμών αμάχων, είναι αυτές που οδήγησαν τον Γιουγκοσλάβο ηγέτη στην τακτική να βομβαρδίσει την Ουάσιγκτον με συμβιβαστικές προτάσεις. Η Ουάσιγκτον όμως και το ΝΑΤΟ απήντησε τις προτάσεις και πάλι με βομβαρδισμούς. Και η Αμερικανίδα Υπουργός Εξωτερικών έσπευσε να δηλώσει ότι πολλοί απέχουν από το να συνιστούν μια σοβαρή πρόταση για ειρήνευση. Πιο κοινικός ήταν ο εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Τζέιμι Σι. These proposals do not come close to meeting the demands of the international community. They are not worthy of serious consideration. Στο πλευρό όμως του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς βρέθηκε εκ των πραγμάτων ο Αμερικανός γερουσιαστής και δεσιμότατος Τζέσε Τζάκσον, ο οποίος με την πρωτοβουλία απελευθέρωσης των τριών Αμερικανών εχμαλώτων που ανέλαβε, η οποία στέφθηκε με επιτυχία, έδειξε ότι εκτός από την άκαμπτη γλώσσα των βομβαρδισμών υπάρχει η ευέλικτη και γόνιμη πολιτική του διαλόγου. Ο Αμερικανός πολιτικός με την πρωτοβουλία του αυτή επιβεβαίωσε ίσως την αιμονή του Ρώσου απεσταλμένου για τα Βαλκάνια, Βίκτορ Τσερνομίρδιν, που δήλωνε χθες τα εξής. Αν σε αυτές τις πιθανότητες προσθεθεί η καταρχήν συμφωνία επί του πλαισίου των προτάσεων για τον τερματισμό της κρίσης στο κοσυφοπέδιο, που υποστήριξε ότι έχει εξασφαλίσει η Αμερικανική Αντιπροσωπεία Γερουσιαστών που συναντήθηκε στη Βιέννη με Ρώσους ομολόγους τους και με έναν σύμβουλο του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, τότε θα μπορούσε να υποθεί ότι μια νέα σελίδα άρχισε να γράφεται από σήμερα μετά 40 ημέρες βομβαρδισμών που ενδεχομένως να ανοίξει το δρόμο για την ειρήνη στη Γιουγκοσλαβία. Το αμερικανικό δίκτυο NBC. Ο Τζέσε Τζάκσον υπογράμμισε ότι η ευκαιρία αυτή δεν θα πρέπει να χαθεί τη στιγμή που, όπως είπε, πιστεύει ότι ο Κλίντον και ο Μιλόσεβιτς μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Ο εδεσιμότατος μάλιστα διαφοροποιήθηκε από την επίσημη θέση του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι οι βομβαρδισμοί δεν έχουν εξασθενήσει τον Μιλόσεβιτς. Αντίθετα, έχουν δημιουργήσει συσπηρωτικά φαινόμενα στη Γιουγκοσλαβία, ενισχύοντας τη θέση του στην εξουσία, για να συνεχίσει. Εάν έχουμε την πρόθεση να διαπραγματευτούμε, θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τη δαιμονολογία και να στραφούμε στη διαπραγμάτευση, προσθέτοντας ότι κάτι μεγάλο μπορεί να συμβεί αν οι ηγέτες φανούν τολμηροί και εκμεταλλευτούν τη στιγμή αυτή. Η εναλλακτική λύση θα ήταν ένας αιματηρός πόλεμος, προειδοποίησε ο εδεσιμότατος Τζάκσον. Την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τρεντ Λοτ, είπε πως είναι καιρός να δοθεί μια ευκαιρία για την ειρήνη στη γιουγκοσλαβική κρίση. Στο Βελιγράδι επικρατεί απόψε γενική συσκότηση. Έχει κοπεί το νερό ενώ δεν λειτουργεί ούτε το ραδιόφωνο ούτε η τηλεόραση, όπως μεταδίδει η απεσταλμένη μας Χρύσα Ρουμελιώτη. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του πρακτορείου Ρόιτερ που λάβαμε πριν από λίγο, τα ανατοϊκά αεροσκάφη χτύπησαν μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στο Μπρένοβατς και από τις 10 η ώρα περίπου η χώρα, σχεδόν ολόκληρη η χώρα, βρίσκεται σε συσκότηση. Το απόγευμα οι εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν ότι ένα αμερικανικό F-16 κατέπεσε στη Δυτική Σερβία λόγω μηχανικής βλάβης, όπως τόνισαν, ενώ ένα άλλο τύπου Harrier κατέπεσε στην Αδριατική. Το ΝΑΤΟ παραδέχτηκε επίσης ότι χτυπήθηκε η γέφυρα Λούζανε κοντά στην Πρίστινα και ότι κατά λάθος επλήγει το λεωφορείο που τη διέσχιζε εκείνη τη στιγμή. 47 νεκροί και 16 τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο επίσημος απολογισμός των Ιουγκοσλαβικών αρχών από τη χθεσινή επίθεση σε γέφυρα στο Λούζανε του κοσυφοπεδίου. Του Μπιλ Κλίντον απέρριψε την προτροπή του Τζέσε Τζάκσον που συνόδευσε τους τρεις πεζοναύτες να αξιολογήσει σωστά την κίνηση του Μιλόσεβιτς και δήλωσε ότι θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί κατά της Γιουγκοσλαβίας. Η απεσταλμένη του Μέγκα στο Βελιγράδι Μαρία Καρχυλάκη και ο εικονολήπτης Κώστας Δελδήμος κατέγραψαν τις συγκινητικές σκηνές από την απελευθέρωση των τριών Αμερικανών πεζοναυτών.
Ο ένας πίσω από τον άλλον, αμήχανοι οι τρισαμερικανοί στρατιώτες, ο Άντριου Ραμίρες, ο Κρίστοφερ Στόουν και ο Στίβεν Γκονζάλες, μπαίνουν στην οδεία ανδρών των Γιουγκοσλαβικών Ειδικών Δυνάμεων στην αίθουσα του στρατιωτικού κέντρου τύπου, στην οποία τους περιμένουν ο Τζέσε Τζάκσον και η ακολουθία του. Η ώρα είναι 7.30 το πρωί στο Βελιγράδι. Παρά τα χειροκροτήματα, το κλίμα παραμένει φορτισμένο. Για λίγα λεπτά στέκονται όρθιοι μπροστά στον τοίχο. Μια σύντομη εισήγηση της Γιουγκοσλαβικής πλευράς και αμέσως μετά οι τρισστρατιώτες διασχίζουν τα λίγα μέτρα που τους χωρίζουν από τον ευαισθημότατο και τους άνδρες του. Τα χαμόγελα πυκνώνουν, το κλίμα έχει αρχίσει να αποφορτίζεται. Ένα κινητό τηλέφωνο, ή μάλλον δύο, αφού το πρώτο δεν πιάνει Αμερική, δίνει τέλος και στην αγωνία των γονιών τους. Lo primero que te dijo, ¿qué fue? He's free. How do you feel? He said, Reverend Jesse Jackson freed him. He said he is free. He's coming home. I'd just like to express my gratitude and thanks to the Yugoslav government for their gesture of goodwill and mercy and compassion in our release. We hold no ill will towards Ένα παράθυρο στην ειρήνη έχει μόλις ανοίξει. Αυτό θα το δούμε τα αμέσως επόμενα 24 ώρα. Για την ώρα πάντως η πόρτα της ελευθερίας για τους τρεις Αμερικανούς στρατιώτες άνοιξε. Αυτή την ώρα, 9 και 10 Ελλάδος, οι τρεις Αμερικανοί στρατιώτες ετοιμάζονται να επιβιβαστούν στο λεωφορείο και να αναχωρήσουν αμέσως για τα σύνορα της Σερβίας με την Κροατία. Στα σύνορα με την Κροατία, ακόμη μια ευχάριστη έκπληξη περιμένει τους τρεις Αμερικανούς στρατιώτες. Πλήθος κόσμου περιμένει την άφηξή τους. Μόλις τους βλέπουν, αρχίζουν να χειροκροτούν. No, it was in a cell door had a small people, okay, and usually if I would hear one of them coming out, I'd look through the people. And what did you say to your, was it your mom that you called? My wife. Your wife? You're proud of I cried again, of course. Is that the white tradition? Yes. What did you say to her? I told her after I regained my composure and was able to speak, I told her that we were free and that hopefully we'd see them soon. Just so excited. It's unbelievable. I think the feeling is just unbelievable. It's something we were hoping so bad for and so much for that it's almost hard to believe that it's come true. We are extremely grateful to Reverend Jackson and the members of his delegation. And we know lots of people from President Secretary Cohen and military officials and countless others have worked long and hard to make this day possible. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we're free at last. Για τον Τζέσε Τζάκσον πάντως η δύσκολη αποστολή δεν σταματά στην απελευθέρωση των τριών συμπατριωτών του. Νωρίς το πρωί παρέλαβε από τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς την επιστολή προς τον Μπιλ Κλίντον, στην οποία ο Γιουγκοσλάβος ηγέτης εκφράζει τις σκέψεις του για τερματισμό της κρίσης στο Κόσοβο και διατυπώνει την επιθυμία για συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο με τον Αμερικανό Πρόεδρο. I hope that, that the NATO alliance will see this for what it's worth and not be cynical about the possibility, because the alternative to diplomacy would be a war with no end in sight. Η αμηχανία που επικρατεί σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες στους κόλπους του ΝΑΤΟ και τον Λευκό Οίκο δεν προδικάζει αισιόδοξες ή απεσιόδοξες εκτιμήσεις. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. As far as our operations are concerned, we're going to continue, because what President Milosevic has not done in releasing those three US servicemen is to say that he is also going to meet the conditions of the international community. Βελιγράδι, Μαρία Καρχυλάκη, για το Μέγα. Γενική συσκότηση επικρατεί απόψε στο Βελιγράδιο, όπου σταμάτησαν και οι εκπομπές της σερβικής τηλεόρασης. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο ανταποκριτής μας Μάκης Μουρατίδης. Μάκη, καλησπέρα, σε ακούμε. Καλησπέρα από την Γιουγκοσλαβική Πρωτεύουσα, η οποία όλα δείχνουν θα περάσει μια δύσκολη νύχτα, όχι μόνο το Βελιγράδι, αλλά και ολόκληρη σχεδόν η Σερβία. Από την πόλη μη στην Νότια Σερβία μέχρι τα σύνορα με την Ουγγαρία επικρατεί πλήρη συσκότηση. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που φτάνουν από ραδιοφωνικούς σταθμούς που λειτουργούν με γεννήτριες και τους οποίους ακούμε με τραντζιστοράκια, το ΝΑΤΟ έχει χτυπήσει κεντρικά μονάδες του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν στο κεντρικό σταθμό του υποσταθμού της Ιουγκοσλαβικής ΔΕΗ στην πόλη Ομπρένοβατς και από εκείνη τη στιγμή επικρατεί στο Βελιγράδι συσκότηση. Αμέσως μετά έφτασαν οι πληροφορίες ότι η συσκότηση επικρατεί σε όλες τις πόλεις της Σερβίας και φαίνεται ότι οι Ιουγκοσλάβοι θα περάσουν πράγματι μια δύσκολη νύχτα. Ήταν η ειρήνη
Η καλύτερη απάντηση μπορούσε να δώσει το ΝΑΤΟ στην απόφαση του Ιουγκοσλάβου πρόεδρου Σλόμπαντα Μιλόσεβιτς για την απελευθέρωση των τριών Αμερικανών εφαλώτων στρατιωτών. Ειρήνη. Μάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Σε κόλαση φωτιάς μετεβλήθη χθες το βράδυ το Νόβι Σαντ από την επίθεση που έκαναν τα βομβαρδιστικά του ΝΑΤΟ στα δηληστήρια της πόλης. Εν τω μεταξύ, οι Σέρβοι ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν ένα αμερικανικό F-16, όμως το ΝΑΤΟ μιλάει για πτώση λόγω μηχανικής βλάβης. Ένα ακόμη αμερικανικό Harrier συνετρίβει στην Αδριατική. Ας δούμε την ανταπόκριση του Μάκη Μουρατίδη. Οι εικόνες με τα συντρίμια ενός F-16 που κατερρίφθη από τα πυρά της Αεράμινας, όπως υποστηρίζουν οι Σέρβοι, κοντά στο Σάμπατς, 70 χιλιόμετρα βορείως του Βελιγραδίου, μεταδίδονται από το πρωί στην κρατική τηλεόραση. Είναι τα συντρίμια από το δεύτερο αεροσκάφος που δείχνουν οι Σέρβοι στην τηλεόραση, παρόλο που ισχυρίζονται ότι κατέρρυψαν μέχρι στιγμής τουλάχιστον 50 ανατολικά αεροσκάφη. It was engine failure, but as we of course are interested in what caused the engine failure, we are still reviewing this incident. It will be difficult because we don't have the wreckage. It's in, on fry soil. Επίσης, ένα Harrier έπεσε στην Αδριατική όταν προσπάθησε να προσγειωθεί στο αεροπλανοφόρο. Ο πιλότος που έκανε χρήση του συστήματος αυτόματης εκτείναξης διασώθηκε. Για την πτώση του Harrier στην Αδριατική, το ΝΑΤΟ δεν αναφέρει τίποτε. Ούτε για το Α-15 που πραγματοποίησε σήμερα αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο των Σκοπίων. Μία εφιαλτική νύχτα πέρασε και πάλι το Novi Sad. 11 πύραυλοι έπληξαν 30 δεξαμενές στα δηληστήρια της πόλης, οι οποίες ακόμα φλέγονται, προκαλώντας ένα πυκνό σύρμα καπνού που κατευθύνεται βόρειο-δυτικά. Στη Βοηβοντίνα, το αεροδρόμιο του Σομπόρ έγινε και πάλι στόχος, ενώ δύο πύραυλοι έπληξαν την ευρύτερη περιοχή του Βελιγραδίου κοντά στο Σούρτσιν, όπου βρίσκεται το πολιτικό αεροδρόμιο. Το ΝΑΤΟ συνέχισε να καταστρέφει γέφυρες σε μια προσπάθεια να χωρίσει τη Γιουγκοσλαβία σε τρία μέρη. Ήδη η Βοηβοντίνα συνδέεται με τη Σερβία μόνο με μια γέφυρα στο Βελιγράδι. Το ίδιο και το Μαυροβούνι. Από το Βελιγράδι, Μάκης Μουρατίδης για το Mega Channel. Έντονες είναι οι διπλωματικές διαβουλεύσεις για την εξέβρεση λύσης στο Γιουγκοσλαβικό. Το πρωί σπέβδει στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον Μπιλ Κλίντον, ο Ρώσος μεσολαβητής Τσερνομίντιν. Στη Βιέννη, όπου συναντήθηκαν Ρώσοι και Αμερικανοί βουλευτές, παρουσία στενού συνεργάτη του Μιλόσεβιτς, προσυπέγραψαν κείμενο το οποίο προβλέπει ένοπλη διεθνή παρουσία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στο Κωσυφοπαίδιο. Από τις Βρυξέλλες, ο Γιώργος Κουβαράς μεταδίδει. Ο ειδικός απεσταλμένος του Γέλτσιν, Βικτόρ Τσερνομίντιν, σπέβδει αύριο στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον αλλά και με τον Αλ Γκορ. Κομίζει προσωπικό μήνυμα του πρόεδρου Γέλτσιν, ο οποίος είχε 17 λεπτή τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο για την Γιουγκοσλαβική κρίση. This is an opportunity to hear what it is that President Milosevic is willing to do. We hear a lot in public, we've heard a lot of proposals put out through journalists or through Jesse Jackson or other ways that are clearly not serious. And they're not serious because they don't have a real international security force, the kind of force that would be necessary to convince the Kosovars to come home. Ο Μπιλ Κλίντον με χθεσινή γραπτή ανακοίνωση ευχαρίστησε τον Τζέσε Τζάκσον για τη συμβολή του στην απελευθέρωση των αιχμαλώτων, πέρυσι όμως την έκκληση του ιερέα να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί, τονίζοντας αντίθετα ότι θα ενταθούν. Το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων της Ατλαντικής Συμμαχίας πρόκειται να προσδιορίσει άλλωστε ο Αμερικανός πρόεδρος την Τετάρτη, καθώς θα επισκεφτεί την έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Θα έχει συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα Σολάνα, αλλά και με τον Γερμανό Καγκελάριο Σρέντερ και τον Γάλλο πρόεδρο Ζακ Σιράκ. Στη Βιέννη, Ρώσοι και Αμερικανοί βουλευτές παρουσία συμβούλου του Μιλόσεβιτς υιοθέτησαν ένα κείμενο πλαίσιο προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ και ο ίδιος ο Σέρβος πρόεδρος το επανέλαβε στην επιστολή που παρέδωσε στον εδεσιμότατο Τζέσε Τζάκσον για την απελευθέρωση των τριών Αμερικανών εχμαλώτων. Η αμερικανική πλευρά περιμένει πάντως να εκφραστεί αυτή η θέση επίσημα. Από τις Βρυξέλλες, Γιώργος Κουβαράς για το Μέγκα. Αλλάξουμε θέμα. Περισσότερο φόρο θα πληρώσουν. Προσγείωση ένα βομβαρδιστικό τύπου Α-10 στο αεροδρόμιο των Σκοπίων, αφού αρχικά ανακοινώθηκε ότι προσγειώθηκε λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσίασε, ενώ λίγες ώρες αργότερα η ιδιωτική τηλεόραση των Σκοπίων έδειξε την άτρακτο του αεροσκάφους και τον πιλότο που εμφανιζόταν να έχει τραυματιστεί σε κάποιο επεισόδιο. Μετά τη νέα σφαγή με το λεωφορείο, το ΝΑΤΟ. Η τριβή αίτια της τραγωδίας με το λεωφορείο της γραμμής Νης Πρίστινα άρχισε το μακάβριο έργο της αποκομιδής των νεκρών. 16 άνθρωποι σώθηκαν από το μοιραίο λεωφορείο και μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πρίστινα. Οι 4 από αυτούς είναι βαριά. Οι εικόνες που καταγράψαμε και οι μαρτυρίες τους είναι συγκλονιστικές. Το σπαρακτικό κλάμα της δίχρονης μικρής που η βόμβα σημάδεψε για πάντα είναι οι ερημίες για τους λαούς της πολιτισμένης Δύσης, για όλους μας.
Και το τραγικό είναι πως οι γονείς της απανθρακώθηκαν. Ίσως να μην μάθει ποτέ το πραγματικό της όνομα. Ο 15χρονος Φλαμούρ Μπεχλιούλη σώθηκε σχεδόν από θαύμα. Η 8χρονη αδελφή του, Εκζώνα Μπεχλιούλη, δεν έχει συνέλθει ακόμη από το σοκ. Μας έφεραν οι στρατιώτες στο νοσοκομείο. Μας χτύπησε η βόμβα του ΝΑΤΟ στο λεωφορείο. Τίποτε δεν μοιάζει ικανό να σταματήσει τις λυσαλαίες επιθέσεις του ΝΑΤΟ. Εκατοντάδες στόχοι σε ολόκληρο το κοσυφοπέδιο πλήττονται με δρυμύτητα ο ένας μετά τον άλλον ασταμάτητα, πρωί και βράδυ, χωρίς οι πιλότοι της συμμαχίας να μεριμνούν για τη διαφύλαξη του ύψους του αγαθού, τη ζωή των πολιτών. But unfortunately, yes, a NATO aircraft in striking what we consider to be a legitimate military target, a bridge used extensively by the Serb armed forces in Kosovo, the pilot released the weapon, and only after he released the weapon did the bus come on the bridge. We regret that. Obviously, it's a tragic accident, but we will continue to do everything we can to try to avoid those kind of incidents from occurring. We can't eliminate them altogether, but we do not target civilians. Τελευταίους βομβαρδισμούς τους, τα ανατολικά αεροσκάφη έπληξαν κι άλλον ένα στόχο καθαρά πολιτικό, το υδραγωγείο της Πρίστινα, που βρίσκεται, ή μάλλον βρισκόταν, λίγο έξω από την Κρατσάνικα. Η υδροδότηση της πόλης διακόπηκε. Το υδραγωγείο μετατράπηκε σε χαλάσματα. Είναι αδύνατον πλέον να επισκευαστεί. Τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ έπληξαν την αστυνομική διεύθυνση της Κόσοφσκα Μίτροβίτσα με τρεις πυράβλους. Ο τέταρτος δεν εξεράγει. Ένας από αυτούς έπληξε το σπίτι που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην αστυνομική διεύθυνση και από την τρύπα που ίσως βλέπετε πίσω μου στο σπίτι αυτό εκτινάχθηκαν δύο γυναίκες που άφησαν την τελευταία τους πνοή εδώ. Τα μαζεύουμε να φύγουμε. Φοβόμαστε τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Χτύπησαν εδώ δίπλα και φοβόμαστε μην ξαναχτυπήσουν. Δραματική επιχείρηση έστησαν επί 4 ώρες αστυνομικοί και πυροσβέστες για να συλλάβουν έναν 45. Που το πληρώσει. Είναι μια χαρακτηριστική, μια τραγική παγκόσμια ακραυγή. Ο στρατιώτης έσκυψε πάνω από το κομμένο χέρι, έμπηξε το μαχαίρι όπως ο Αέαντας. Πάτερ Μεταλινέ, κύριε Μίχα, κύριε Αλεξανδράκη, φωνάζοντας, αυτό κάποιος θα το πληρώσει. Πάμε να δούμε το επόμενο λάθος, έτσι όπως το περιγράφει ο Σωτήρης Δανέης, από τον τόπο της τραγωδίας με αυτόν τον εξαιρετικό, τον ανθρώπινο τρόπο, όταν αναγκάστηκε να διακόψει αυτή την περιγραφή, γιατί ως δημοσιογράφος μπορεί να άντεχε, ως άνθρωπος δεν άντεξε το θέαμα. Τα ανατολικά αεροσκάφη χτύπησαν το λεωφορείο το οποίο κατευθυνόταν στην ίση ακριβώς στη γέφυρα η οποία οδηγεί στο Ποντούγεβο. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο από άμαχους και στρατιώτες. Δεν μπορούν τα σωστικά συνεργεία αυτή τη στιγμή να ξεχωρίσουν από τα διάσπαρτα ανθρώπινα μέλη ούτε καν πόσο είναι τα θύματα. Είναι μια πραγματική φρίκη, ένας πραγματικός εφιάλτης. Ο δρόμος έχει γεμίσει από κομματιασμένα ανθρώπινα κορμιά. Οι νεκροί υπολογίζουν περίπου ότι το λεωφορείο θα πρέπει να έχει περίπου 40 ανθρώπους. Η εικόνα είναι πέρα από την πιο φρικιαστική φαντασία του καθένα μας. Οι άνθρωποι καίγονται, ανθρώπινα σώματα καίγονται δίπλα από τα συντρίμμια του λεωφορείου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να πει ο καθένας το παραμικρό για αυτή την εικόνα. Δεν νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω άλλο. Υπάρχουν περίπου 40 νεκροί ανάμεσά τους άμαχοι αλλά και στρατιώτες οι οποίοι επέβαλαν στο λεωφορείο που πήγαινε στην Ίση και το οποίο χτυπήθηκε από τα ανατολικά αεροσκάφη πριν από περίπου μία ώρα. Αυτή είναι η φρικτή εικόνα του πολέμου, αυτή είναι η κόλαση του πολέμου. Το λεωφορείο ήταν γεμάτο από άμαχους και στρατιώτες. Έστριψαν δεκάδες περιοχές σε όλη την υπόλοιπη Ιουγκοσλαβία. Οι αξιωματούχοι της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας προσπάθησαν για μία ακόμη φορά. Κύριος Αδριανόπουλος δεν τα καταδικάζει. Εγώ θα πω στον κύριο Κασιμάτη και στον κύριο Δάνδολο, τους συναδέλφους μου που είναι απέναντι. Αυτό με λείπει. Επικοινώνησε ήδη ο κύριος Κλίν. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, σε δύο λεπτά βγαίνουμε στο δελτίο. Επιτρέψτε μας, παρακαλώ. Βγαίνουμε στο δελτίο ειδήσεων. Θα επικοινωνήσουμε λοιπόν μαζί του και θα ακούσουμε και την άλλη πλευρά τι έχει να πει. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτές τις εικόνες, αν τις είχαν οι Αμερικανοί οι Ανατολικοί στα χέρια τους να τις δείξουν στον κόσμο για
το τι έκανε αναλόγως ο Μιλόσεβιτς, αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Είναι φρικτότερες οι εικόνες που δεν βλέπουμε. Θα λέτε εσείς αυτά. Και γιατί δεν μα έχουμε εδώ από. Πού να τις δουν, επιτρέπουν να. Μα να μας τις στείλουν, παιδί μου. Μας, κύριε Μίχα. Για αυτές επιλεκτικά παρουσιάζουν. Σοβαρά, κύριε Μίχα. Είναι πράγματι απαράδεκτες. Πού είναι πράγματι τώρα, κύριε Μίχα. Στον ΟΗΕ, πάτερ. Ποιο ΟΗΕ, πάτερ. Στον ΟΗΕ, για τα πριν και για τα τώρα. Έχουμε πάρει τις συνεντεύξεις από τους πρόσφυγες που λένε συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε έκθεση του κουτελέρω το 1900. Στα δικά μας, το πώς και πότε θα γίνουν οι τελευταίες γενικές εξετάσεις για την τρίτη λυκείου ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών λαμβάνει η κυβέρνηση. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Δύο σημαντικότατες επιστολές παίρνει στα χέρια του σήμερα ο Μπιλ Κλίντον. Την πρώτη του την απευθύνει ο Μιλόσεβιτς και την δεύτερη ο Γέλτσιν. Εν τω μεταξύ, ο Τόνι Μπλερ επισκέπτεται τα Σκόπια, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει αύριο στη Γερμανία. Στην 39η ημέρα των βομβαρδισμών, η διπλωματία ανταγωνίζεται τη σκληρή γραμμή. Την κίνηση του Μιλόσεβιτς να απελευθερώσει μετά από παρέμβαση του εδεσιμότατου Τζέσε Τζάκσον τους τρεις Αμερικανούς στρατιώτες, διαδέχεται η επίσκεψη του Ρώσου μεσολαβητή Τσερνομίρδη στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Κλίντον. Καθώς η αναγκαιότητα αποκατάστασης της ειρήνης στα Βαλκάνια γίνεται πιο επιτακτική, στη Βιέννη, αντιπροσωπείες του Αμερικανικού Κογκρέσου, Ρώσων βουλευτών με τη συμμετοχή ενός Συμβούλου του Γιουγκοσλάβου Προέδρου, κατέληξαν σε μια συμφωνία για το πλαίσιο επίλυσης της κρίσης, αρχής γενομένης ακόμη και την επόμενη εβδομάδα. Το πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας καλύπτει τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ, λαμβάνει υπόψη τις θέσεις της Γιουγκοσλαβίας και προβλέπει την πλήρη αποκατάσταση των προσφύγων. Στην πρόταση Μιλόσεβιτς να συναντηθεί με τον πρόεδρο Κλίντον, ο αρχηγός του Πενταγώνου Κουέν αντέδρασε λέγοντας ότι θεωρεί απίθανη μια τέτοια εξέλιξη. Αλλά ο Τζέσε Τζάκσον, κομιστής της Γιουγκοσλαβικής πρότασης και προσωπικός φίλος του Αμερικανού Προέδρου, επισημαίνει ότι σε μια διπλωματική κίνηση θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική απάντηση. Αν οι ηγέτες, είπε ο Τζάκσον, να δράξουν την ευκαιρία, κάτι σημαντικό θα συμβεί. Διαφορετικά θα συνεχιστεί ο δαπανηρός και ματηρός πόλεμος. Στην αποψινή συνάντηση του Προέδρου Κλίντον με τον Τσερνομίρντιν, ο Ρώσος μεσολαβητής θα του επιδώσει προσωπικό μήνυμα του Προέδρου Γέλτσιν. Ο Ρώσος απεσταλμένος θα συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο Αλ Γκορ και την Μαντλίν Ολμπράιτ. Και εφόσον το επιτρέψουν οι περιστάσεις, στη συνέχεια θα μεταβεί στο Βελιγράδι. Αν και υπάρχουν ακόμη αρκετές επιφυλάξεις στη Μόσχα για την πρόθεση του ΝΑΤΟ να λάβει συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις για το Γιουγκοσλαβικό, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Ιβανόφ πιστεύει ότι οι διπλωματικές προσπάθειες αποδίδουν καρπούς, επισημένοντας και το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ δεν συζητά πλέον τέλεση γραφικά. Βέβαια, το επίμαχο θέμα παραμένει ο χαρακτήρας και η σύνθεση της ειρηνευτικής δύναμης. Ήδη όμως διαφαίνεται μια συμβιβαστική τάση από πλευράς Βελιγραδίου, που αφήνει περιθώρια συμμετοχής χωρών μελών του ΝΑΤΟ που δεν συμμετέχουν στην πρώτη γραμμή των αεροπορικών επιχειρήσεων. Αργά ή γρήγορα η κρίση στη Γιουγκοσλαβία θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ήδη ο Κόφι Ανάν, μετά τις επαφές του σε Βερολίνο και Μόσχα, μίλησε για μια διεθνή στρατιωτική παρουσία στο Κωσυφοπαίδιο. Αξιωματούχοι του ΟΗΕ αναφέρουν ότι διαμορφώνεται κλίμα συνένεσης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων επί ενός πολιτικού πλαισίου που μεταξύ άλλων θα προβλέπει ευρεία αυτονομία στο Κωσυφοπαίδιο και ασφαλή επιστροφή των προσφύγων. Αλλά πριν την υποβολή οποιοδήποτε ψηφίσματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που θα σημαίνει ότι επήλθε πολιτική συμφωνία μεταξύ μονίμων μελών του, το όλο θέμα θα συζητηθεί κατά πάσα πιθανότητα στη Σύνοδο της Λέσχης τον 8. Να συνδεθούμε τώρα με τη Μόσχα, από όπου ο ανταποκριτής μας, ο Δημήτρης Λιάτσος, θα μας ενημερώσει για τις πληροφορίες που υπάρχουν σχετικά με την επιστολή του Μπόρις Γέλτσιν, την οποία κομίζει στον Μπιλ Κλίντον ο Βίκτορ Τσερνομίρντιν. Δημήτρη, τι περιέχει λοιπόν αυτή η περίφημη επιστολή, για την οποία είναι συζητούμε μια αποστολή με συγκεκριμένες προτάσεις, είπε συγκεκριμένα ο Βίκτορ Τσερνομίρντιν πριν μπει στο αεροπλάνο για να φύγει για τη Νέα Υόρκη. Αυτό έγινε πριν από 4-4,5 ώρες από τώρα που μιλάμε. Θεωρείται εδώ στη Μόσχα ως η πιο σοβαρή αποστολή του Τσερνομίρντιν ως εκπροσώπου του Γέλτσιν στη γιουγκοσλαβική κρίση. Όμως να πούμε ότι
θεωρείται από τις πιο λεπτές και δύσκολες αποστολές που έχει αναλάβει ποτέ η διπλωματική, μάλλον η ρωσική διπλωματία. Η προσωπική επιστολή στέλνεται μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχαν ο Γέλτσιν με τον Κλίντον χθες το βράδυ και ο κύριος Τσερνομίρδιν τόνισε κυριολεκτικά ότι το που θα πάει μετά την Ουάσιγκτον δεν το ξέρει ούτε ο ίδιος. Από τις συνομιλίες που θα γίνουν στην Αμερικανική πρωτεύουσα θα εξαρτηθεί αν θα πάει στο Βελιγράδι, στο Λονδίνο, στο Παρίσι ή θα επιστρέψει στη Μόσχα. Η τελευταία βέβαια εκδοχή αυτή, αν επιστρέψει στη Μόσχα, θα σημαίνει και μια αποτυχία της αποστολής του. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό και η ελπίδα της ειρήνης, η οποία αρχίζει σιγά σιγά να διαφαίνεται, να κερδίσει έδαφος μετά τις συνομιλίες που θα έχει ο Ρώσος εκπρόσωπος στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Οι προτάσεις, Δημήτρη, που κομίζει ο Βίκτορ Τσερνομίρντιν στην Ουάσιγκτον, φαντάζουμε όλοι εννοούμε ότι θα πρέπει να είναι σε συνεννόηση με τον Μιλόσεβιτς. Είναι ακριβές αυτό? Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό ακριβώς το θέμα, διότι ο Μιλόσεβιτς, ξέρουμε πολύ καλά, όταν αποχώρησε από εκεί ο Βίκτορ Τσερνομίρδιν την περασμένη εβδομάδα, έφυγε ουσιαστικά με άδεια τα χέρια. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια πρόταση η οποία προσπαθεί να παίξει, να παλατζάρει, θα έλεγα, μεταξύ της νατοϊκής πρότασης, της διαμορφωμένης πρότασης που έχει η ρωσική προεδρία στο να πιέσει τον Μιλόσεβιτς και σε μια προσπάθεια ο Μιλόσεβιτς να δεχτεί διεθνή παρουσία στρατιωτική και αν ήταν δυνατόν και από χώρες του ΝΑΤΟ, τουλάχιστον αν όχι από τις πρώτες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των βομβαρδισμών. Από τις πληροφορίες σου εικάζομαι ότι γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή της διεθνούς κοινότητας να παρακάμψει, το βάζω σε εισαγωγικά, το Βελιγράδι. Ναι, όμως το Βελιγράδι είναι ο ουσιαστικός παράγων της άλλης πλευράς και αυτό πραγματικά η Ρωσία, επιδιώκει τουλάχιστον η ρωσική προεδρία. Πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ πέρα ότι όταν μιλάμε για Ρωσία, μιλάμε για αυτή τη στιγμή σαν εκπρόσωπο των Τσερνομίρδιν, σαν εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας, διότι εδώ πέρα, χωρίς να φαίνεται διαγυμνού οφθαλμού, υπάρχει και η υπόλοιπη Ρωσία, υπάρχει δηλαδή η πρόταση την οποία έχει ο πρωθυπουργός Πριμακόφ, η οποία δεν φαίνεται προς τα έξω διότι συνταγματικά δεν μπορεί να φανεί. Ωστόσο και μόνο η αποχή τις τελευταίες 15 μέρες του Πρωθυπουργού Πριμακόφ από κάθε ενέργεια και εκδήλωση γύρω από το Γιουγκοσλαβικό δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει μια άλλη διαμορφωμένη τάση πάνω σε αυτό το θέμα, πιο σκληρή θα έλεγα από την ενδοτική φιλονατοϊκή όπως λέγεται προεδρική πρόταση. Ωστόσο αυτή τη στιγμή κυριαρχεί και γι' αυτό μιλάμε μόνο για αυτή και θα δούμε τι θα φέρει από την πλευρά της Ουάσιγκτον, διότι αν η Ουάσιγκτον δεν δώσει τον Τσερνομίρδιν κάτι αυτή τη στιγμή ώστε να συνεχίσει την περιοδία του στο Βελιγράδι, πάει να πει ότι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι που παίζεται στο εσωτερικό της Ρωσίας το τον τεμ Γέλτσιν Τσερνομίρδιν θα χάσει πάρα πολλά και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτά θα φανούν, Δημήτρη, τις επόμενες ώρες. Το ερώτημα το οποίο τίθεται και αφορά βέβαια την στάση του κυρίου Πριμακόφ και στο οποίο σχολίασες είναι κατά πόσον σύσσωμη η πολιτική ηγεσία στη Μόσχα ανταποκρίνεται σε αυτές τις κινήσεις που βλέπουμε στο διεθνές προσκήνιο. Επιδιώκεται εδώ από την πολιτική ηγεσία, επιδιώκεται να τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Αυτό το τόνισε τόσο ο Πριμακόφ όσο και ο Τσερνομίρδιν. Το βασικό είναι να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί και από εκεί και πέρα αρχίζουν πλέον να διαφαίνονται διάφορες προτάσεις. Η μία είναι αυτή που θέλει να κομίσει στην Ουάσιγκτον σήμερα ο Γέλτσιν μέσω Τσερνομίρδιν. Εγώ νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία πραγματικά παλατζάρει μέσα σε μια δύναμη στο Κόσοβο, η οποία θα περιλαμβάνει και οπωσδήποτε εδώ που καταλαβαίνουμε όλοι τώρα ότι δεν μπορεί να είναι άοπλοι όπως λέει ο Μιλόσεβιτς. Πρέπει να είναι στρατιώτες. Οι στρατιώτες από ποιες χώρες θα είναι, τι οπλισμό θα φέρουν είναι πάρα πολύ βασικό. Και θα το δούμε πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο της πολιτικής λύσης και της στρατιωτικής παρουσίας στο Κόσοβο τις επόμενες ώρες, ίσως τις επόμενες ημέρες. Δημήτρη Λιάτσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς να πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον, από όπου ο ανταποκριτής μας, ο Δημήτρης Σαπόγκης, θα μας ενημερώσει για το αν υπάρχουν ενδείξεις για τη στάση που θα τηρήσει ο Μπιλ Κλίντον τόσο στη συνάντησή του με τον Τσερνομίρδιν, όσο και για το πώς θα δεχτεί την επιστολή του Μιλόσεβιτς που κομίζει ο Τζέσι Τζάκσον. Δημήτρη. Γεια σας από την Ουάσιγκτον. Οι πρώτες ενδείξεις της κυβέρνησης Κλίντον προς την επιστολή Μιλόσεβιτς αλλά και προς την αποστολή του Τσερνομίρδιν που θα συναντηθεί σε λίγες ώρες με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο Αλ Γκορ είναι αρνητικές. Τις δείχνουν σε πρώτη φάση οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας χθες σε τηλεοπτικό σοου, ο οποίος είπε
Καλωσόρισε βέβαια την απελευθέρωση των τριών από τον Τζέσι Τζάκσον, αλλά είπε ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε τους βομβαρδισμούς, πρόκειται να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε τους βομβαρδισμούς. Η κυβέρνηση Κλίντον αντιλαμβάνεται την κίνηση Μιλόσεβιτς καθώς και το γράμμα του Σέρβου Προέδρου προς τον Μπιλ Κλίντον ως μια κίνηση δημοσίων σχέσεων του Μιλόσεβιτς, η οποία έχει ως στόχο να φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση Κλίντον και το ίδιο το ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά, οι εσωτερικές πιέσεις προς τον Αμερικανό Πρόεδρο αυξάνονται, η ηγεσία του Κογκρέσου, κυρίως η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία σε Βουλή και Γερουσία, αρχίζει να πιέζει το Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι υπάρχει ένα παράθυρο ειρήνης το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτεί. Μάλιστα, ο αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή, Tom DeLay, είπε ότι ο πρόεδρος Κλίντον θα πρέπει να διαπραγματευτεί, να συναντηθεί και να διαπραγματευτεί με τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η αποτυχημένη πολιτική των βομβαρδισμών για διπλωματία. Αμέσως πριν, ο Δημήτρης Ολιάτος από τη Μόσχα μας μετέφερε, Δημήτρη, την εντύπωση ότι οι Ρώσοι σε αυτό το στάδιο της διαπραγμάτευσης θα επιμείνουν. Μας είπε ότι ο Μιλόσεβιτς είναι απλώς ένας παράγων του παιγνίου. Αυτή τη στιγμή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Μόσχα έρχονται πιο κοντά, το δείχνει και το ταξίδι του Τσερνομίρντιν σήμερα στην Ουάσιγκτον, και θα πρέπει να βρουν λύσεις. Θα πρέπει να διαπραγματευτούν δηλαδή και αυτές σε πρώτο πρόσωπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουάσιγκτον γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι ό,τι και να λέει η Ρωσία, ο κύριος παράγων σε αυτή τη διαπραγμάτευση από την άλλη πλευρά είναι ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Και δίνουν περισσότερο σημασία στο τι λέει ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Έχουν ξεκαθαρίσει και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά το ξεκαθάρισε και ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Τζο Λόκχαρτ, ότι ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς θα πρέπει να δεχθεί τους 5 όρους που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, έτσι ώστε να υπάρξει ουσιαστική διαπραγμάτευση. Αν αυτοί οι όροι δεν γίνουν από την αρχή αποδεκτοί από τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς και την Ιουγκοσλαβία, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι διατεθειμένες να εισέλθουν σε σοβαρή διαπραγμάτευση για ειρηνική επίλυση. Μάλιστα. Υποστηρίζεται λοιπόν η συνέχιση των βομβαρδισμών μέχρι να υποχωρήσει ο Μιλόσεβιτς στους όρους του ΝΑΤΟ. Συζητάτε καθόλου το σχέδιο χερσαίων επιχειρήσεων? Όχι, αυτό έχει αποκλειστεί πλήρως και μάλιστα μετά τις αντιδράσεις και την αλλαγή κλίματος που υπάρχει στο Αμερικανικό Κογκρέσο, θα πρέπει να θεωρείται από απίθανο έως αδύνατο. Μάλιστα. Δημήτρη Απόκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σκοτάδι βυθίστηκε τη νύχτα το μεγαλύτερο μέρος της Σερβίας μετά το πλήγμα που δέχτηκε από τα συμμαχικά αεροσκάφη ο κεντρικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Μπρένοβατς. Η ηλεκτροδότηση άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά τις πρωινές ώρες. Για μια ακόμη φορά πλήγησαν αναμεταδότες, γέφυρες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μεγάλες καταστροφές υπέστη το σύστημα ηλεκτροδότησης της Σερβίας μετά τον βομβαρδισμό του κεντρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στο Μπρένοβατς, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα δυτικά της Ιουγκοσλαβικής πρωτεύουσας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το μεγαλύτερο μέρος της Σερβίας βυθίστηκε στο σκοτάδι για πρώτη φορά από την έναρξη των επιχειρήσεων, και μόνο οι περιοχές που διαθέτουν δικές τους πηγές ηλεκτροδότησης, όπως το Κωσυφοπαίδιο, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα. Οι βλάβες άρχισαν να αποκαθίστανται σταδιακά νωρίς το πρωί. Προτεραιότητα δόθηκε σε υπηρεσίες ζωτικής σημασίας όπως νοσοκομεία και υδραγωγεία. Τα συμμαχικά αεροσκάφη έπληξαν επίσης στόχους στο Βάλεβο, την Πρίστινα, τον Νόβισαν, τη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας Νίς και το Κράλεβο. Στο Βάλεβο βομβαρδίστηκε για μια ακόμη φορά το εργοστάσιο Κρούσικ, όπου τραυματίστηκε ένας άνθρωπος. Σοβαρές ζημιές υπέστησαν πολλά κτίρια και ένα νοσοκομείο που βρίσκονται στην περιοχή. Στην Πρίστινα βομβαρδίστηκε ξανά η κρατική εταιρεία πετρελαίου Yugo Petrol. Ένας τηλεοπτικός αναμεταδότης και δηληστήρια του Νόβισαν τέθηκαν στο στόχαστρο των ατοικών αεροσκαφών. Περίπου 30 δεξαμενές καυσίμων καταστράφηκαν και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως οι καπνοί της τεράστιας πυρκαγιάς που προκλήθηκε έφτασαν μέχρι το Βελιγράδι. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Νίς. Καταστράφηκε επίσης και η γέφυρα που συνδέει τη Σερβία με το Μαυροβούνιο στην περιοχή Πριεπόλια. Στο Κράλεβο επλήγησαν με πολλούς πυράβλους οι περιοχές Λάντιευτσι και Βιτανόβτσι. Η κρατική τηλεόραση άρχισε να εκπέμπει ξανά στις 7.30 ώρα Ελλάδος μετά από την πολύωρη διακοπή που προκάλεσε ο βομβαρδισμός της κεντρικής μονάδας παραγωγής ενέργειας. Μία από τις δυσκολότερες νύχτες πέρασαν οι κάτοικοι του Βελιγραδίου, αφού έμειναν χωρίς ρεύμα και νερό πολλές ώρες εξαιτίας του βομβαρδισμού κεντρικού υδροελεκτρικού σταθμού στο Μπρένοβατς. Η κατάσταση για τους κατοίκους της πόλης είναι πολύ δύσκολη και αυτή την ώρα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την απεσταλμένη μας, τη Χρύσα Ρουμελιώτη, που βρίσκεται στο Νόβισεντ. Χρύσα, συνεχίζονται τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης?
Είμαι από το γεγονός. Βρισκόμαστε στο Νόμισετ και όπως ακούσαμε πριν και στο βίντεο, αναφέρθηκε ο συνεργός βομβαρδισμός της πιστής της πόλης, που είχε προσπαθήσει πραγματικά μετά την, το χτύπημα των εξημενών πετρελαίου εδώ στο Νόμισετ, μια φοβερή πυρκαγιά και η οποία έχει προκαλέσει και ένα πολύ μεγάλο σύννεφο που έχει πνίξει την πόλη αλλά και την περιοχή. Από ό,τι λέγεται, οι μετρήσεις που έγιναν σήμερα εδώ... Χρήση, αν θες να μετακινηθείς λίγο, γιατί είναι δύσκολη η επικοινωνία μας, δεν σε ακούμε καθαρά. Αν με ακούτε τώρα καλύτερα, να συνεχίσουμε. Ναι, ναι, σε ακούμε. Μπορείς να συνεχίσεις. Έλεγα ότι οι μετρήσεις που έγιναν σήμερα το πρωί εδώ παρουσιάζουν απλώς μια αυξημένη μέτρηση στο διοξίδιο του αζότου. Όλα τα υπόλοιπα υλικά που έχουν διαχυθεί στην ατμόσφαιρα από την πυρκαγιά στο δηληστήριο είναι κάτω από το όριο λήψης εκτάκτων μέτρων. Και αυτό ίσως είναι ένα θετικό στην όλη καταστροφή που έχει. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη... Χρύσα, μας ακούει η Χρύσα Ρουμελιώτη? Ναι, 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 σας ακούω. Μπορείς να συνεχίσεις. Η πετρελογική λίδα, λοιπόν, έλεγα, που προκλήθηκε στα νερά του Δούναβη από το χτύπημα αυτό των διαλυστηρίων, ελέγχεται προς το παρόν, αλλά με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και να γυρίσουμε στο Βελιγράδι, πραγματικά η Ιουγκοσλαβική πρωτεύουσα έζησε μία μαύρη νύχτα χτες, η οποία φωτίστηκε για λίγες μόνο ώρες από το φεγγαρόφωτο, το οποίο ανέτειλε, το φεγγάρι ανέτειλε μετά τη 1:30 το βράδυ. Από τις 9 παρατέταρτο όμως, η πόλη είχε βυθιστεί στο σκοτάδι, καθώς νατοϊκά αεροσκάφη βομβάρδισαν πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης με βόμβες οι οποίες περιέχουν ειδικό υλικό το οποίο προκαλεί βραχυκυκλώματα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να προκληθούν εκρήξεις στο κέντρο διανομής ρεύματος στο Μπρένοβατς και να τεθεί σε λειτουργία το αυτόματο σύστημα προστασίας του κέντρου και βεβαίως να διακοπεί το ρεύμα σταδιακά σε όλη την πόλη και να βυθιστεί το Βελιγράδι στο σκοτάδι. Και η ευρύτερη περιοχή όμως της κεντρικής Σερβίας δεν αφορούσε το πρόβλημα μονάχα τη Ιουγκοσλαβική πρωτεύουσα. Οι αντλίες διανομής του νερού σταμάτησαν να δουλεύουν καθώς δουλεύουν με ηλεκτρικό και έτσι το Βελιγράδι είναι επίσης και χωρίς νερό. Στο κέντρο της πόλης τώρα και μόνο στο κέντρο της πόλης το ρεύμα επανήλθε για τρεις μόλις ώρες σήμερα το πρωί. Από τις 5:30 έως τις 8:15. Μετά το ρεύμα διακόπηκε πάλι όπως μάθαμε γιατί γίνονται κάποιες εργασίες στους πυλώνες οι οποίοι είχαν πρόβλημα και με την ελπίδα ότι θα έχει ρεύμα. Να δώσουμε και ένα τελευταίο στοιχείο ότι πριν... Βλέπουμε, Χρύσα, τα πλάνα από τη διακοπή στη σερβική τηλεόραση. Ναι, ήταν μια μαύρη νύχτα για το Βελιγράδι, κυριολεκτικά δηλαδή. Η πόλη ήταν εντελώς σκοτεινή, χωρίς, μόνο κάποια κεριά σε κάποια, φώτιζαν κάποια παράθυρα στο Βελιγράδι χθες. Πάντως, για να ολοκληρώσουμε και αυτή μας τη σύνδεση, να πούμε ότι πριν τη χθεσινή επίθεση είχαν υπάρξει και πάλι προκηρύξεις που είχαν ρηφθεί από αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της μέρας, στις οποίες αναφερόταν ότι από χθες και στο εξής η Σερβία δεν πρόκειται να έχει ρεύμα, νερό, εμπόριο και καύσιμα. Όλα αυτά σύμφωνα με την προκήρυξη εξαιτίας της πρακτικής του Μιλόσεβιτς και η προκήρυξη κατέληγε με ένα ερωτηματικό. Έως πότε θα παραμείνετε όμοιροι του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς? Μάλιστα. Χρύσα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση και στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε στο CBS η σύζυγος του Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Στα πρόθυρα της καταστροφής της βρίσκεται η Ιουγκοσλαβία, υποστήριξε στη χθεσινοβραδινή της συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο CBS η Μιριάννα Μάρκοβιτς, η σύζυγος του Ιουγκοσλάβου Προέδρου Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς. Μιλώντας στην εκπομπή 60 λεπτά του Dan Rather στο δίκτυο CBS, η Μάρκοβιτς συνέκρινε την επιχείρηση βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ εναντίον της χώρας με τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Τόνισε ότι πολλοί άμαχοι και πολλά παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και ανήθηκε μάλιστα ότι οι Σέρβοι έχουν διαπράξει αγριότητες σε βάρος των Αλβανών του Κωσόβου. Is there no ethnic cleansing in Kosovo? No. 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 None. No. There are no atrocities committed by Serbs in Kosovo? No. No. The Serbs are defending their territory. Τέλος, διαφώνησε με τη σύγκριση του συζύγου της με τον Αδόλφο Χίτλερ, δηλώνοντας πως ο Μιλόσεβιτς δεν μισεί κάποιο λαό και δεν χρησιμοποιεί βία εναντίον κανενός. Στην Αλβανία τώρα κυκλοφορούν φήμες ότι θα εισέλθουν στη χώρα 65.000 πρόσφυγες από τα Σκόπια και 5.000 από το Κόσοβο. Ήδη οι προσφυγικοί καταβλισμοί στο Κούκες εκενώνονται προκειμένου να φιλοξενηθεί εκεί το νέο κύμα προσφύγων. Συνδεόμαστε με τα Τύρανα, από όπου θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο Πάνος Χαρίτος. Πάνο, τι συμβαίνει με τους πρόσφυγες τελικά?
αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορα σενάρια για τους πρόσφυγες. Κανένας δεν μπορεί να επιβεβαιώσει το οτιδήποτε. Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι περίπου μία ουρά 5 χιλιομέτρων βρίσκεται στα σύνορα της Αλβανίας με τη Γιουγκοσλαβία, συγκεκριμένα στο φυλάκιο Μωρίνα, το συνοριακό πέρασμα. Οι πρόσφυγες αναμένεται να περάσουν μέσα στα επόμενα 2-24 ώρα στην Αλβανία. 35.000 είναι οι πρόσφυγοι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΕ, οι οποίοι τα δύο τελευταία 24 ώρα εισήλθαν στην Αλβανία, ενώ από την πόλη Κούκες μεταφέρονται διαρκώς σε μεγάλους αριθμούς πλέον οι πρόσφυγες που βρίσκονται εκεί. Η επίσημη τοποθέτηση της UNHCR, των Ηνωμένων Εθνών δηλαδή, για την ενέργεια αυτή είναι ότι πρέπει να εγκαταληφθούν οι καταβλισμοί, ούτως ώστε ένα ενδεχόμενο, αναμενόμενο καλύτερα, νέο κύμα προσφύγων να μπορέσει να τοποθετηθεί στην περιοχή. Αυτό που εμείς γνωρίζουμε όμως, τόσο από ξένους συναδέλφους που βρίσκονται τώρα εκεί στη Βόρεια Αλβανία, καθώς και από τις προηγούμενες μέρες που επισκεφθήκαμε τη Βόρεια Αλβανία, είναι ότι οι μάχες φουντώνουν καθημερινά, ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Και για τον λόγο αυτό δεν θέλουν να υπάρχουν πρόσφυγες εκεί. Σε ό,τι αφορά τέλος, κάποιες φήμες, και η λέξη φήμες εντός εισαγωγικών, γιατί προέρχεται η πληροφορία αυτή από τον ΟΑΣΕ, αναμένουν εδώ στην Αλβανία ένα μεγάλο κύμα προσφύγων από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και μάλιστα δίνουν και αριθμό. Ο αριθμός είναι 65.000 πρόσφυγες. Βρισκόμαστε ήδη στις 390 με 395.000, οπότε καταλαβαίνετε ότι εφόσον εισέλθουν και αυτοί, πλέον η Αλβανία θα φιλοξενεί 450.000 πρόσφυγες. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός, ο οποίος ενδεχομένως θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κοινωνική σύνθεση αλλά και στην πολιτική κατάσταση στη χώρα, δεν είναι έτσι? Πολύ περισσότερο στα οικονομικά δεδομένα, θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο τα δεδομένα που επικρατούν στον οικονομικό τομέα στην Αλβανία. Η Αλβανία είναι μια φτωχή χώρα, αυτό το γνωρίζουν όλοι, είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης. Φανταστείτε να έχει και ένα κύμα 450.000 προσφύγων οι οποίοι μένουν εδώ, τους οποίους οι διεθνείς οργανισμοί αδυνατούν προς το παρόν να ανταπεξέλθουν σε ό,τι αφορά τη συντησή τους, τη στέγασή τους και όλα τα σχετικά. Και η αλβανική κυβέρνηση πρέπει να διαδραματίσει και αυτή κάποιο ρόλο στην όλη ιστορία. Να περάσουμε στο στρατιωτικό πεδίο και να σε ρωτήσω εάν υπάρχουν αψημαχίες στα σύνορα της Αλβανίας με τη Γιουγκοσλαβία στο Κωσυβοπέδιο. Αυτά τα οποία ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Βεβαίως και υπάρχουν, εξακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό. Καθημερινά ανεβαίνουν μικρές ομάδες ανδρών του Απελευθερωτικού Στρατού του Κωσόβου για να ενισχύσουν τις εκεί δυνάμεις. Οι δυνάμεις είναι τοποθετημένες στα σύνορα. Γίνονται απόπειρες να εισέλθουν. Άλλες από αυτές αποκρούνται από τις σερβικές δυνάμεις. Άλλες καταλήγουν επιτυχώς. Είναι ένα φαινόμενο καθημερινό, το οποίο όμως εντείνεται όσο κυλάει ο χρόνος. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση σε ό,τι αφορά την γιουγκοσλαβική κρίση και τις επιπτώσεις της και να περάσουμε στο χώρο της παιδείας. Το πρόγραμμα των γενικών εξετάσεων για τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Άγγελος Ζησιμόπουλος. Η Μάχη Νικολάρα τώρα θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μάχη, τι είπε λοιπόν ο Γενικός? Καλό μεσημέρι. Όπως είπατε και εσείς, πρόκειται για τις τελευταίες γενικές εξετάσεις, αφού από του χρόνου με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα είναι ελεύθερη πλέον η πρόσβαση στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Όμως, οι υποψήφοι που εφέτος θα δώσουν γενικές εξετάσεις θα έχουν άλλες δύο ευκαιρίες να μπουν στα πανεπιστήμια με το ίδιο σύστημα. Να μπορούν δηλαδή να κρατήσουν βαθμολογία και να βελτιώσουν τον τελικό τους βαθμό ώστε να εισαχθούν σε ΑΕΗ ή ΤΕΗ. Για πρώτη φορά από την καθιέρωσή τους, οι γενικές εξετάσεις θα γίνουν εφέτος τον Ιούλιο. Θα ξεκινήσουν δηλαδή την 1η Ιουλίου και θα τελειώσουν για τα μεν τέλ στις 8 Ιουλίου, για τα γενικά λύκεια στις 9 Ιουλίου και μετά από τις 10 μέχρι τις 14 Ιουλίου οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα που χρειάζονται για την εισαγωγή σε κάποιες συγκεκριμένες σχολές. Για πρώτη φορά λοιπόν οι γενικές εξετάσεις τον Ιούλιο. Αυτή η καθυστέρηση βεβαίως γίνεται λόγω της παράτασης του διδακτικού έτους, λόγω των παρατεταμένων καταλήψεων που υπήρχαν το χειμώνα. Και όπως τουλάχιστον είπε ο Γενικός Γραμματέας
γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, εκτιμάται εφέτος ότι θα υπάρχει μία αύξηση του αριθμού των διαγωνιζομένων, κυρίως από τα ΤΕΛ προς τα ΤΕΗ, και αυτό εκτιμάται. Την προσδιορίσε αυτή την αύξηση? Όχι, δεν είναι ακόμη γνωστό, δεν είναι δυνατόν. Υπάρχει μία αυξητική τάση, έτσι όπως διαφαίνεται από τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Σε όλες τις σχολές, σε κάποιες σχολές μάχη. Κυρίως στα ΤΕΗ, όπως είπα και πριν, και βέβαια στα ΤΕΗ που έχουν πρόσβαση από τα ΤΕΛ. Από τα τεχνικά επαγγελματικά λύκεια. Mm-hmm. Αυτή απέδωσε ο κύριος Ζησιμόπουλος αυτή την αυξητική τάση στο γεγονός ότι αυτές είναι οι τελευταίες εξετάσεις και κάποιοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτή την τελευταία ευκαιρία. Ήταν η Μάχη Νικολάρα από το Υπουργείο Παιδείας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ενθαρρυντική εξέλιξη για την επίλυση της κρίσης στη Γιουγκοσλαβία χαρακτήρισε την απελευθέρωση των τριών Αμερικανών στρατιωτών ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης. Ο κ. Σκανδαλίδης, μιλώντας σε στελέχη του κινήματος στην Κατερίνη, επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει να προωθεί τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. Εγκαινιάζοντας την ουσία, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ την προεκλογική εξόρμηση των στελεχών του κινήματος υπογράμμισε ότι οι ευρωεκλογές σκιάζονται από τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γιουγκοσλαβία. Ενθαρρυντικό γεγονός για τις άμεσες εξελίξεις στη Σερβία χαρακτήρισε ο Κώστας Σκανδαλίδης την απελευθέρωση των τριών Αμερικανών στρατιωτών, ενώ υπογράμμισε την αναστροφή του κλίματος στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τον ρόλο που έπαιξε για την εκπλήρωση αυτού του στόχου η ελληνική κυβέρνηση. Η άποψη της ελληνικής κυβέρνησης κάθε μέρα που περνά δικαιώνεται και οι προσπάθειες που καταβάλουμε σε κάθε κατεύθυνση είναι πάρα πολύ σημαντικές. Καθημερινά θα βομβαρδίζουμε με προτάσεις, πρωτοβουλίες που θα οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι στα πλαίσια των δικών μας δυνατοτήτων αυτή η πολιτική είναι ένας μονόδρομος που δείχνει την Ελλάδα σαν ένα αξιόπιστο συνομιλητή με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη για την ενότητα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και τη συμπεριφορά τους εν ώψη μιας κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης όπως οι ευρωεκλογές. Διατυπώνοντας ταυτόχρονα την αισιοδοξία του για το εκλογικό αποτέλεσμα, ενώ δεν παρέλειψε να αποκλείσει και το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εθνικών εκλογών μαζί με τις ευρωεκλογές. Το θέμα της απελευθέρωσης των τριών Αμερικανών πεζοναυτών από τον Μιλόσεβιτς σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Βάλια Πετούρη από το στούντιό μας στην Οδό Μουρούζη θα μας πει τώρα περισσότερα. Βάλια. Καλώς σας μεσημέρι. Πολύ θετική ενέργεια χαρακτήρισε ο Υπουργός Στίβου την απελευθέρωση των τριών Αμερικανών, ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν θα πρέπει να συσχετίζεται με τις εξελίξεις στην υπόθεση του Κωσυφοπεδίου. Ο κύριος Ρέπας υπογράμμισε για μία ακόμη φορά την ελληνική πρωτοβουλία για την εξέβρεση ειρηνικής λύσης στο πρόβλημα, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών μετά τις επαφές του στη Μόσχα συντάσσει σχετικό μνημόνιο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Ο κύριος Ρέπας υπογράμμισε για μία ακόμη φορά την επέκταση της ανθρωπιστικής βοήθειας εκ μέρους της Αθήνας σε συνεννόηση με τη Ρωσία και την Ελβετία σε όλη την περιοχή της Γιουγκοσλαβίας. Βάλια, ο κύριος Ρέπας αναφέρθηκε και στο θέμα της αμερικανικής έκθεσης για την τρομοκρατία. Ερωτήθη επ' αυτής, ο Υπουργός Τύπου τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει επίπεδο ασφάλειας ανάλογο με των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών και μάλιστα σε σχέση με το γεωγραφικό σημείο όπου βρίσκεται είναι μια όαση και νησίδα, όπως είπε χαρακτηριστικά, ασφάλειας, δημοκρατίας και τάξεως. Επίσης, ο Υπουργός Τύπου επεσήμανε τη συνεργασία των ελληνικών αντιτρομοκρατικών αρχών με αντίστοιχες διεθνείς αρχές. Υπήρξε κάποιο άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε μάλλον ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποστείλει προς τους υπουργούς του νέες επιστολές για την πορεία του κυβερνητικού έργου. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Σημίτης είχε στείλει τις τελευταίες επιστολές πριν από ένα εξάμηνο, όπου σε αυτές επεσήμενε τις προτεραιότητες του κάθε υπουργείου, στο πλαίσιο πάντα της άσκησης του κυβερνητικού έργου, το οποίο ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να μην αφήσει να τονίσει εν ώψη των ευρωεκλογών, καθώς η ένταση των κυβερνητικών ρυθμών αλλά και των κομματικών ρυθμών θα είναι το χαρακτηριστικό το επόμενο διάστημα. Ήδη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός κάλεσε την εκτελεστική γραμματεία της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, παρουσία του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κ. Σκανδαλίδη αλλά και της τέως γραμματέως της κ. Τόνιας Αντωνίου. Ο Πρωθυπουργός είναι χάρη τα μέλη της εκτελεστικής γραμματείας για την άνοδο της ΠΑΣΠΑ, της παράταξης που πρόσκειται στην νεολαία ΠΑΣΟΚ στις φοιτητικές εκλογές και ζήτησε τη συστράτευση
τις ευρωεκλογές, τονίζοντας ότι θα έχει έναν ενεργό ρόλο στην μάχη των ευρωεκλογών. Εκ μέρους της νεολαίας ΠΑΣΟΚ εξετέθησαν οι απόψεις και οι σκέψεις τους για αυτή την πορεία και ο γραμματέας της νεολαίας, ο κ. Μαντεμλής, υπογράμμισε πόσο γόνιμη ήταν η συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Βάλια, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε τώρα εμείς στα Σκόπια, κυρίες και κύριοι. Οξύτατο παραμένει το πρόβλημα των προσφύγων, ενώ οι αλβανόφωνοι κάτοικοι του γειτονικού κράτους αρχίζουν να διεκδικούν περισσότερα δικαιώματα ως μειονότητα. Ο απεσταλμένος μας στα Σκόπια, ο Μάκης Τουμάσης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα εκεί. Μάκη. Γεια σας από τα Σκόπια, όπου άλλοι 3.000 πρόσφυγες έφτασαν με τρένο από την Πύρη στην Αχθές το βράδυ, ενώ ένα άλλο τρένο έφερε άλλους 2.000 πρόσφυγες πριν από λίγη ώρα από το Ουρόσεβατς, μια πόλη στο Κωσυποπέδιο, και έφτασαν και αυτοί στο συνοριακό φυλάκιο του Μπλάτσε. Το πρόβλημα των προσφύγων συνεχίζει να διωγγώνεται και πλέον οι αντοχές της πρώην Ιουγκοσλαβικής Μειονότητας Μακεδονίας στην αντιμετώπιση προβλήματος αυτού είναι σε οριακό επίπεδο. Πριν από λίγη ώρα έφτασε ο Υπουργός Μεταφορών, κύριος Τάσος Μαντέλης, επικεφαλής πολυμελούς πολιτικής και οικονομικής αντιπροσωπείας, η οποία αποτελείται από διακομματική αντιπροσωπεία βουλευτών και εκπροσώπους μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και οργανισμών. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε λίγη ώρα πρόκειται να αφηχθεί στην πρωτεύουσα της χώρας, στα Σκόπια, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, ο οποίος προγραμματίζεται να συναντηθεί με τον... έχει προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας, τον κύριο Γκλιγκόροφ, και με τον πρωθυπουργό τον Λιούτσικο Γεωργίευσκι, και ακολούθως θα αναχωρήσει για τη Ρουμανία. Επιπλέον να πούμε ότι περίπου 50.000 είναι οι πρόσφυγες οι οποίοι, κατά την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, τις επόμενες μέρες θα κατευθυνθούν προς τα σύνορα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και θα επιχειρήσουν να εισέλθουν και αυτοί στο εσωτερικό της χώρας. Να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των προσφύγων που βρίσκεται στην χώρα έχει ξεπεράσει πλέον τις 200.000, ένας αριθμός ο οποίος έχει αγγίξει το 10% του συνολικού πληθυσμού αυτής της μικρής πολυεθνικής βαλκανικής δημοκρατίας. Μάλιστα, Μάκη Τουμάση, σε ευχαριστούμε. Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σήμερα και οι Έλληνες εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης διαδήλωσαν κατά του πολέμου. Οι δημοσιογράφοι με επικεφαλή στο Προεδρείο της ΕΣΥΑ έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου με σύνθημα «Ο τύπος βομβαρδίζεται, πενθούμε και διαμαρτυρόμαστε». Η φετινή Παγκόσμια ημέρα της ελευθερίας του τύπου σημαδεύεται από ένα θλιβερό γεγονός. Το βομβαρδισμό της κρατικής σερβικής τηλεόρασης και το θάνατο δεκάδων δημοσιογράφων και τεχνικών. Αυτή την ημέρα ιδιαιτέρως ο νους μας στρέφεται στους δημοσιογράφους οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους στα πεδία των πολεμικών επιχειρήσεων ή σε καθεστώτα αυταρχικά, τα οποία επιβάλλουν με συστηματικό τρόπο παρεμπόδιση της ελευθερίας της έκφρασης και λογοκρισία. Με κεντρικό σύνθημα, οι βόμβες σκοτώνουν και την ενημέρωση, τα μέλη όλων των δημοσιογραφικών ενώσεων της χώρας διαδήλωσαν το πρωί την αντίθεσή τους στους βομβαρδισμούς και ζήτησαν να ξεκινήσει ο διάλογος για εξέβρεση πολιτικής λύσης στο θέμα της Ιουγκοσλαβίας. Εφτά μήνες πριν πέσει η αυλαία του 20ου αιώνα, η ελευθεροτυπία και οι εκφραστές της δέχονται πλήγματα από τους διώκτες τους. Είναι η συγκέντρωσή μας ο καλύτερος τρόπος για να καταδικάσουμε τις διώξεις των δημοσιογράφων σε όλο τον κόσμο. Τους νεκρούς, τους φυλακισμένους, τους διωκόμενους δημοσιογράφους παντού. Μόνο μέσα στους 4 πρώτους μήνες του 1999, 36 εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας στη Ιουγκοσλαβία, στην Ινδία, στη Σιέρα Λεόνε και σε άλλες χώρες. Όσοι δεν θανατώνονται, φυλακίζονται και βασανίζονται. 117 δημοσιογράφοι σε 25 χώρες βρίσκονται φυλακισμένοι, χωρίς να τους επιτρέπεται η επαφή με τον έξω κόσμο, τους συγγενείς ή ακόμα και με τους δικηγόρους τους. 26 δημοσιογράφοι βρίσκονται έγκλειστοι σε τουρκικά κρατητήρια. Αρκετοί βρίσκονται στις φυλακές της Κίνας, της Σιέρα Λεόνε και της Αιθιοπίας. Το μήνυμα που στέλνουν οι δημοσιογράφοι σε όλο τον πλανήτη είναι πως ακόμα κι αν ο αγγελιοφόρος σκοτωθεί, το άγγελμά του ζει. Στη σημερινή Παγκόσμια ημέρα του τύπου αναφέρθηκαν με ανακοινώσεις τους στα πολιτικά κόμματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε αμέριστη συμπαράσταση και εκτίμηση στο έργο των λειτουργών του τύπου.
Ο τύπος δεν επιτελεί απλώς μια ενημερωτική λειτουργία, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στην πραγμάτωση της δημοκρατίας, αποτελώντας ουσιαστικό στοιχείο της, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Τύπου Δημήτρης Ρέπας. Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της ελευθερίας του τύπου, αναφέρει ο κύριος Ρέπας, δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση και εκτίμησή μας στους λειτουργούς του, τονίζοντας την ανάγκη να παραμείνουν αδέσμευτοι και ανεξάρτητοι στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έτσι θα έχουν καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση της αντικειμενικής γνώμης των πολιτών, με τελικό σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του δημοκρατικού χαρακτήρα του δημόσιου και πολιτικού βίου. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Άρης Πιλιοτόπουλος, σημειώνει: «Η διαφύλαξη, η προστασία, η ενδυνάμωση της ελευθεροτυπίας είναι ενίσχυση και θωράκιση της δημοκρατίας. Και αυτό είναι χρέος όλων μας, πολιτικών, λειτουργών του τύπου και πολιτείας». Ο κύριος Πιλιοτόπουλος επισημαίνει τα σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της έγκυρης, πλήρους και πολύπλευρης ενημέρωσης που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Στο μήνυμά του, ο συνασπισμός αναφέρει: «Η ενίσχυση των θεσμικών ρυθμίσεων, η εφαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και η προστασία του έργου των δημοσιογράφων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να αναβαθμιστεί η λειτουργία του τύπου και να κατοχυρωθεί η ελευθεροτυπία που αποτελεί την πεμπτουσία της δημοκρατίας». Σε μία περίοδο που δοκιμάζεται η ελευθερία του τύπου, σημειώνει ο Δημήτρης Τσοβόλας, το Δίκη καλεί τους λειτουργούς των μέσων ενημέρωσης σε ένα διαρκή αγώνα, ώστε να μην επιτραπεί η πολύμορφη μεθόδευση περιορισμού της ελευθερίας του τύπου που οδηγεί σε περιορισμό της δημοκρατίας. Ο εκπρόσωπος τύπου της Πολιτικής Άνοιξης, Άγκης Γεροντόπουλος, επισημαίνει ότι στην εποχή που διανύουμε, η ελευθεροτυπία δεν αποτελεί μόνο προνόμιο μιας κοινωνίας, αλλά και άμυνά της στην παραπληροφόρηση και στη μονοφωνία. Στον οικονομικό χώρο τώρα, με περισσότερους από 50 επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Γιουγκοσλαβία, συναντήθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Γιάννος Παπαντονίου. Συνδεόμαστε με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από όπου θα μας ενημερώσει ο Δημήτρης Κομινός. Δημήτρη. Καλό μεσημέρι από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Αντικείμενο της συνάντησης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με τους 57 επιχειρηματίες είναι η επεξεργασία ενός σχεδίου οικονομικής ανόρθωσης στα Βαλκάνια. Ήταν μια γιγάντια συνάντηση. Ήταν μια συνάντηση με πολλούς καλεσμένους, θα λέγαμε. Όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, το σχέδιο είναι αρχικά εθνικό. Εντάσσεται όμως ένα διεθνές σχέδιο που προετοιμάζεται από τους διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με κάποιες πρώτες εκτιμήσεις, το ποσό της βοήθειας θα ανέλθει στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεν αποκλείται να ξεπεράσει ακόμα και τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανάμεσα λοιπόν στους στόχους της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, η ενίσχυση των εμπορικών και οικονομικών γραφείων στα Βαλκάνια, η αύξηση των κονδυλίων της διμερούς βοήθειας, η ενίσχυση των εξαγωγικών πιστώσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες των Βαλκανίων και η δημιουργία δύο ειδικών ταμείων με κεφάλαια 3 δισεκατομμυρίων δραχμών. Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ και ο ΟΣΕ θα εξετάσουν τη συμβολή τους στην επαναλειτουργία των κατεστραμμένων δικτύων στη Γιουγκοσλαβία. Ενώ είπε ακόμη ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει το επιτελικό κέντρο για την υλοποίηση του προγράμματος. Αναφερόμενο στο ύψος των ζημιών για τις ελληνικές επιχειρήσεις, είπε ότι κάτι τέτοιο ακόμη δεν έχει καταγραφεί. Είπε ότι η χώρα μας δεν συμμετέχει ούτε οικονομικά στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, ενώ τέλος, αναφερόμενο στον πληθωρισμό, έκανε για άλλη μια φορά έκκληση στους επιχειρηματίες να παγώσουν τις τιμές. Δημήτρη, ξέρεις αν συστήνονται εταιρείες οι οποίες θα συνδράμουν, θα βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Γιουγκοσλαβίας? Όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, θα συσταθούν κάποιοι φορεί, μάλλον ένας φορέας, την εποπτεία θα έχει ο Πρωθυπουργός και θα συμμετέχουν τα αρμόδια υπουργεία. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δηλαδή, έτσι. Θα είναι ένας φορέας έτσι ώστε να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσει να γίνει η απορρόφηση των χρημάτων με σωστότερο τρόπο. Δημήτρη Κομινέ, σε αυτό το σημείο αυτό προτείνω να δούμε τις δηλώσεις του κ. Παπαντονίου. Η Ελλάδα έχει μια μεγάλη πολιτική και ηθική υποχρέωση να βοηθήσει τους λαούς των Βαλκανίων να ορθοποδήσουν οικονομικά μόλις γυρίσει η σελίδα αυτού του ανθρώπινου δράματος το οποίο ζούμε αυτές τις μέρες. Και έχουμε αυτή τη μεγάλη πολιτική και ηθική υποχρέωση, γιατί είμαστε μια βαλκανική χώρα, γιατί συνδεόμαστε με ισχυρότατους ιστορικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς και άλλους δεσμούς με τους λαούς των χωρών αυτών, με τον σερβικό λαό, με τον αλβανικό λαό, με τον βουλγαρικό λαό, με τους κατοίκους της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, με όλους αυτούς τους λαούς οι οποίοι έχουν υποφέρει τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τις τελευταίες 5 εβδομάδες.
Να περάσουμε τώρα στην Τουρκία, όπου ο πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ έδωσε εντολή